Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είμαστε καλά. Και εμείς, ναι, για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι άλλη φορά στην πορεία μου όλων αυτών των χρόνων, να έχουμε βγει ενδιάμεσα από Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο ζωντανά. Είμαστε ζωντανά, όλα ζωντανά και η ώρα είναι... Και 54, τι ωραία! Πώς μου περάσατε τα Χριστούγεννα, πώς είστε. Σήμερα μια εντελώς διαφορετική εκπομπή, πάρτι και γλέντι θα είναι η σημερινή μας εκπομπή. Πριν όμως έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα, αφού πρώτα καλησπερίσω Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Βόλο, Σκιάθο Κόπελο Αλόνισο, Εύβοια, από Χαλκιδική Πρωτοπόδη μέχρι Χαλκίδα, όπου μας βλέπετε κανονικά με το σήμα μας, όλη την Ελλάδα που μας βλέπει στο astratv.gr και φυσικά όλους τους ομογενείς Έλληνες που μας βλέπουν σε οποιαδήποτε χώρο του εξωτερικού, είτε σε Γερμανία, είτε σε Αυστραλία, είτε σε Αμερική, είτε σε Καναδά. Θέλω να σας πω ότι τις προηγούμενες 6 μέρες εμείς κάναμε Χριστούγεννα στην όμορφη Νιρεμβέργη και θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεσσαλικό Σύλλογο Νιρεμβέργης για αυτή την πρόσκληση. Ό,τι και να πω είναι λίγο, από την ώρα που κατέβηκα από το αεροπλάνο και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου, η τόσο θερμή υποδοχή και οι τόσες καρδιές αγάπης που μάζεψα κυριολεκτικά και όχι μόνο. Κοιτάξτε εδώ και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών που με υποδέχτηκαν με τόσο μεγάλη αγάπη. Δεν πίστευα ποτέ στην τηλεοπτική μου καριέρα ότι όλα αυτά αεροδρόμιο και όχι μόνο και από μικρά παιδιά. Δεν πίστευα ποτέ στην τηλεοπτική μου καριέρα ότι οι ομογενείς Έλληνες αγαπάνε τόσο πολύ και στηρίζουν τόσο πολύ την εκπομπή μας. Και εδώ έχω κάθε καρδιά και τα πήρα όλα και τα λουλούδια και τις καρδούλες, κάθε καρδιά από το κάθε μικρό παιδί που μου δώρησε και θα τα έχω πάντα στην κρεβατοκάμαρά μου και δεν θα μου λείψουν ποτέ. Και όλα αυτά σχηματίζουν διάφορες λέξεις. Έχω να σας πω πολλά για την όμορφη Γερμανία. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορέσαμε να πάμε όλο το team της εκπομπής. Ήταν δύσκολο. Θα δείτε μια υπέροχη εκπομπή. Θα δείτε ένα υπέροχο οδηπορικό στην Νιρεμβέργη με τις ελληνικές μας εκκλησίες, με την κουλτούρα της. Έχουμε επισκεφθεί τα δικαστήρια Νιρεμβέργης, όπου εκεί έγινε η πολύκροτη δίκη, να με βοηθήσει και ο Γιώργος λίγο τον Ναζί, τα λέω σωστά, και μας μίλησε ο δόκτωρ Παπαχρήστος Ευθύμιος. Θα δείτε το υπέροχο γλέντι που δεν πίστευα ποτέ το να κάνω εκπομπή εδώ σε οποιαδήποτε Θεσσαλική πόλη, είτε και λίγο πιο μακριά. Το θεωρώ φυσιολογικό να μαζεύουμε πάρα πολύ κόσμο γιατί μας γνωρίζετε. Το να πάμε όμως στην Νιρεμβέργη και να έχουμε πάνω από 1000 άτομα μέσα σε μία αίθουσα και από εκεί πέρα να μην χωράνε πια να τους βάλουμε μέσα και να φεύγει πάρα πολύ κόσμο που ταξίδεψε όχι μόνο από την Νιρεμβέργη για μας, και από άλλες περιοχές είτε 30, 40, 50 χιλιόμετρα μακριά και περάσαμε τόσο μα τόσο καλά. Για να καταλάβει, Σιλάκη, ότι θα κάνω πλέον διεθνή καριέρα. Θα σας φύγω, θα σας παρατήσω, βρε. Θα πάω στους ομογενείς Έλληνες. Πολλά, πολλά φιλιά. Δυστυχώς δεν μου είναι εύκολο ακόμη να σας δείξω αποσπάσματα. Μόνο ότι βλέπετε στο Instagram που ανεβάζω και στο Facebook που μου έχετε παράπονα που δεν έχω ανεβάσει. Η εικόνα θα έρθει πολύ σύντομα στα σπίτια σας. Δεν θέλω να ανακοινώσω ακόμα την ημερομηνία γιατί το υλικό είναι πάρα πολύ και δεν θέλω να πέσω έξω. Πάντως το επόμενο τριήμερο, όπως και να έχει, θα προβληθεί. Θέλω να πω σε όλους εσάς που έχετε συγγενείς στην Νιρεμβέργη ότι τα μηνύματα που σας στέλνουν είναι μέσα από την καρδιά τους, μέσα από την ψυχή τους. Αυτή η εκπομπή θα σας κάνει να κλάψετε πάρα μα πάρα πολύ, θα σας κάνει να συγκινηθείτε επίσης ακόμη περισσότερο, αλλά θα σας κάνει και να γελάσετε πολύ περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ τους τρεις ανθρώπους που ταξίδεψα μαζί τους, γιατί μου έκαναν τη ζωή μου ευκολότερη. Δεν μπορούσα να σταματήσω από τα γέλια και τις όμορφες στιγμές που έζησα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ τον Στεφάνη μου, τον Γιώργο Καλόγερο, που περάσαμε τόσο πόμα, τόσο όμορφα. Αν και μας έβγαλε λίγο την Παναγία. Γιώργο, σε παντρεύτηκα. Άνοιξε να φανεί και λίγο πόδι. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαι καλόγρια. Και είναι και μήνυ, φοβάμαι μην φανεί και τίποτα άλλο δηλαδή αυτό το πράγμα σήμερα. Και έχω βάλει τη Δημητρούλα από εκεί για να ελέγχει γιατί είναι πολύ μήνυ. Δεν είναι το μήνυ της παντρεμένης Φώτη αυτό. Το μήνυ της παντρεμένης πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά να σας πω κάτι. Επειδή έφαγα πολύ κρύο εκεί στη Γερμανία, είπα σήμερα λίγο να τα βγάλω έξω. Οπότε Γιώργο, άσε το πλάνο έτσι λίγο πιο ανοιχτό για να μην με νομίζουν για καλόγρια. Τι έλεγα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Καλόγερο, τον Στεφάνη μου. Αν και μας έβγαλε την Παναγία, το μόνο ήταν παντού μέσα στην τρελή χαρά, μας έβγαλε την Παναγία στα αεροπλάνα. Στο αεροπλάνο, Παναγία μου, αυτό που μας έκανε και στο πήγαινε και στο έλα, τι να σας πω, δεν έχω. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά, Γιώργο, των τραγουδιών και να σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Έτσι ακριβώς λοιπόν, και να σας πω τώρα που είπε και τελωνείο, παιδιά, στη Γερμανία. Πώς με περάσανε για τρομοκράτη, πείτε μου. Με ξεντήσανε, δηλαδή. Πού 6 ώρα το πρωί πέσανε, Αποστόλη. Ξανθιά, το παντελονάκι μου, τις μποτούλες μου και αυτά.
Μου τα βγάλαν όλα, παιδιά. Μου ανοίξαν όλες τις βαλίτσες, μου ρίχαν κάτι γράμμι, μεταφέρω τίποτα. Δηλαδή, τους έκανε η φυσιογνωμία μου για κάτι. Άσε που φορούσα μια μπότα και μου λένε βγάλε τα παπούτσια και να έχει κολλήσει η μπότα, κορίτσια, και να μην βγαίνει μπότα με τίποτα και να μου λένε αυτή την κόλλησε. Όχι, ρε παιδιά, δεν την κόλλησε. Φορούσα μια χοντρή κάλτσα, εγώ στη θερμική από κάτω και είχε γίνει μπότα και κάλτσα ένα πράγμα. Και να τραβάνε και αυτή, να τραβάει και ο Γιώργος, να τραβάει και ο Τελωνιακός και τελικά μου φέρανε ένα σκαμπό. Το τι περάσαμε, αλλά όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε λοιπόν σε ευχαριστήσει τον αγαπημένο Γιώργο Καλόγυρο. Πάω τώρα να ευχαριστήσω το δικό μου αγόρι που είμαστε μαζί τα τελευταία 24 χρόνια από την πρώτη στιγμή. Πριν 23 περίπου χρόνια που ξεκινήσαμε τηλεόραση, τον Βασίλη Καραμπάση, που περάσαμε απίστευτα, ήταν το μόνο ταξίδι εκτός που κάναμε μαζί. Γελάσαμε και ήταν όλα πολύ όμορφα. Είχε λίγο κουφόβρεση στη Γερμανία, βέβαια, και μπορούσαμε καμιά 7-8 μπουφάν, 4-5 γάντια και 7-8 σκούφους. Αλλά περάσαμε εκπληκτικά και όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάτω από την καρδιά μου, γιατί είσαι όμορφη πολύ, έτσι, και τις πολλές καρδούλες μου. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και το κορίτσι μου που γνώρισα τον τελευταίο 1,5 χρόνο και είναι το δεξί μου χέρι, τη Δήμητρα Τάσιου, που ξεδιπλώθηκε το ταλέντο της αυτές τις μέρες στη Γερμανία. Όπως επίσης είχα πάρα πολλές προτάσεις για τη Δημητρούλα. Αλλά θα διαλέξω την καλύτερη, γιατί το κορίτσι μου έκαψε καρδιές στην όμορφη Νερεβέργη. Αυτά λοιπόν από μένα, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ το Θεσσαλικό Σύλλογο Νερεβέργης, προσωπικά τον Βασίλειο Φουρκιώτη, πρόεδρο, που έκανε το παν για να είναι οι μετακινήσεις μας πάρα πολύ εύκολες, να δούμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούσαμε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον αγαπημένο Λάμπρο Δήμο. Σωστά, τον αγαπημένο Λαμπρούκο μου, τι να σου πω, ότι βλέπω και ξαναβλέπω τα βίντεό μας, δηλαδή μου έκανε σε αυτό, όχι μόνο εμένα και σε όλα τα παιδιά σας, σκεφτόμαστε συνεχόμενα, ένας άνθρωπος, ήταν ο ξεναγός μας, που ειλικρινά όχι έχουμε γελάσει με την ψυχή μας, όχι δεν μας χάλασε χατήρι. Έχω αφιέρωση για το Λάμπρο. Έχω αφιέρωση και για το Λάμπρο, αλλά και για τη Δημητρούλα. Δώσε αφιέρωση. Λάμπρο Δήμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανες τόσο όμορφη, αλλά τόσο όμορφο αυτό το ταξιδάκι. Του πάτα, φτύστε με. Λείπει και ο Μάγκερ για να με φτύσει, καταλάβατε. Λοιπόν, με ματιάσατε. Δεν που έκανε τόσο όμορφο αυτό το ταξίδι μα. Τώρα όμω εδώ, σήμερα εγώ κοντά μου έχω τα πιο όμορφα παιδιά. Τα πιο νέα, τα πιο όμορφα αγόρια, τα πιο όμορφα κορίτσια. Ναι. Που θα φροντίσουν να κάνουν αυτή την τελευταία εκπομπή του χρόνου ακόμη πιο όμορφη για όλους μας. Παραπόταμος κοντά μας και τι ψόφιο χειροκρότημα ήταν αυτό. Θα φροντίσουν λοιπόν να κάνουν και για μένα πρώτα απ' όλα πολύ όμορφη την τελευταία αυτή εκπομπή του χρόνου, αλλά και για όλους εσάς. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και η ορχήστρα αγαπημένη μου. Έχω να ρίξω χορό, 6 μέρες χόρευα και θα συνεχίσω και τώρα, δεν πειράζει. Έχασα 3 κιλά στη Γερμανία, να σας πω. 3 κιλά. Όλοι έτρωγαν. Πήγα 52, έφυγα 49. Όχι επειδή δεν έτρωγα, έχω φάει το σκασμό. Αλλά από το άγχος. Λοιπόν, πάμε όμως εκείνους που θα σας κάνω μουσικά συντροφιά και είμαι τόσο χαρούμενη που κλείνω αυτή τη χρονιά με εκείνους. Και τώρα να δω δύναμη και χειροκροτήματα και χαμός και από σένα θέλω περισσότερο χειροκρότημα γιατί σε κόβω ότι είσαι και με το σκουλαρικάκι και ο πονηρός της παρέας. Καταλαβες. Σε κόβω 100% ότι είσαι ήρεμη δύναμη, αλλά με το βλέμμα και μόνο ρίχνεις τα γκομενάκια μια χαρά. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Έτσι σε κόβω, στο λέω αλήθεια. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν το μεγαλύτερο χειροκρότημά μας για τον αγαπημένο που πρώτη φορά φιλοξενώ στο τραγούδι, Φώτη Τράσια! Φώτη μου, καλώς όρισες. Όνειρό μου πολλών ετών. Δεν είχε τύχει. Καλώς σας βρήκα. Μια καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Και εγώ ήθελα πολύ να έρθω στην εκπομπή σου, Ντέμι. Και έτυχε στην καλύτερη στιγμή. Στην πιστεύω. Καλύτερη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα απίστευτο γλέντι μαζί. Για πρώτη φορά σε άκουσα από κοντά. Σε ήξερα πάρα πολλά χρόνια και σε έβλεπα και στο YouTube και σε διάφορες εκδηλώσεις. Για πρώτη φορά σε είδα από κοντά στην ταβέρνα του Τσιώτα, στο Αργυροπούλι που περάσαμε τόσο όμορφα. Και να στείλω τα φιλιά μου εκεί στα παιδιά στο Αργυροπούλι που ξέρω ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ. Όπως επίσης έχω δει στο YouTube όλο το γάμο σου και πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια σε σένα, στους συγγενείς σου, σε όλους για αυτό το υπέροχο και συγκινητικό βίντεο που έχετε ανεβάσει. Βέβαια τα συγχαρητήρια είναι και σε εσάς και σε σένα ιδιαίτερα, γιατί εκτός ότι κάνεις μια πολύ όμορφη εκπομπή, αλλά στηρίζεις και τη δημοτική μας παράδοση, που είναι πολύ σημαντικό ναι. Στην τηλεόραση να βλέπουμε και αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι η ώρα σήμερα τελευταία.
τι σημαίνει παραδοσιακό τραγούδι. Αυτό ακριβώς. Γιατί λίγο τα έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας. Θεωρώ εγώ. Είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν θα την κάνω αυτό. Οι τηλεθεατές μου είναι πάρα πολύ έξυπνοι και γνωρίζουν τι ακριβώς τους λέω. Ότι να ξεχωρίζουμε την παράδοση και το δημοτικό τραγούδι από κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη. Εγώ ευχαριστώ εδώ. Και να πούμε και ένα χρόνια πολλά σε όλο Φυσικά. Τον κόσμο. Καλή χρονιά με υγεία. Τώρα σε σένα δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή, γιατί είναι η εκπομπή σου επιτυχημένη ούτως ή άλλως και θα πάει τζάμπα η ευχή. Θα ευχηθώ υγεία να έχετε όλοι σας. Ευχαριστώ. Να είστε πολλά χρόνια κοντά μας, να σας βλέπουμε και να σας χαιρόμαστε. Και εμείς να έχουμε εσάς εδώ πέρα. Όλοι μαζί. Να είμαστε καλά. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Στο Κλαρίνο, ένας πολύ καλός μου φίλος, ένας άνθρωπος που έχει ξεχωρίσει σε όλη την Ελλάδα και χαίρομαι ακόμη περισσότερο. Τον έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές, αλλά σήμερα είναι η ιδιαίτερη χαρά μου. Μιλάω φυσικά για τον αγαπημένο Κώστας Μόλικα που σήμερα είναι κοντά μας. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από το ακορντεόν αποστόλη μου και θα πάω σε αυτό το νέο μου αγόρι, γιατί είσαι μικρό παιδί, έτσι. Στο ακορντεόν, ο Στέργιος Τσοτίκας. Στο βιολί, και θα δώσουμε το μικρόφωνο στο βιολί, ένας άνθρωπος που εγώ εκτιμώ πάνω απ' όλα πάρα πολύ, ένας άνθρωπος με ήθος που εκτιμώ ιδιαιτέρως, ο αγαπημένος Θάνος Ρουμπός. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει μου. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, καλά, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάω τώρα ακριβώς δίπλα στο Λαούτο για πρώτη φορά φιλοξενώ. Για πρώτη φορά σε φιλοξενώ. Για πρώτη. Το επίσης το ξέρω. Στο λαό το πάμε χειροκροτήμα πόρτα. Μάριος Σαρακατσιάνος. Μάρια μου. Επίθετο με Σαρακατσιάνος, όμως έχω φιλοξενήσει και άλλες φορές πολλές. Όχι, εγώ σίγουρα δεν ήμουν πάντα. Εσύ δεν ήσουν 100% γιατί σε θυμάμαι κι εγώ. Είστε σόι. Όχι. Με τον Σαρακατσιάνο τον άλλον που τραγουδάει κιόλας το φίλο μου. Που έχει το μπεθερό τον ωραίο. Που να ξέρεις τι λέμε τώρα εμείς. Όχι, 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 δεν είμαστε σόι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Μου μένει λοιπόν πολύ. Και τον Τέφη που είναι ο γλυκύτατος κύριός μου. Ο Χρήστος Ετράσιας. Αδέρφη. Μοιάζεται. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή μίλησα πάρα πολύ, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Άνοιξε καλά λίγο. Λοιπόν, χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Την καλησπέρα στα δικά μου αγόρια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Αποστόλη. Αποστόλη. Μου λείψες, Αποστολάκο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον αγαπημένο Κώστα Νάτση, που επίσης μου έλειψε πολύ. Την καλησπέρα στο floor manager Χρήστο Μεσσηνιάτη, που πίστευα ότι όταν έρθει από Γερμανία θα μου κάνει έτσι χαρμόσυνες ειδήσεις, αλλά ακόμα άντε θα περιμένω την πρωτοχρονιά. Μπας και αραβωνιαστεί και μου πει: Αχ, Ντέμι, το φόρεσε το δαχτυλίδι, όχι εγώ, η Γιούλη. Λοιπόν, την καλησπέρα στον αγαπημένο εσένα, Βασίλη, μου σου χαιρέτησα. Στον Βασίλη Καραμπάση, στον Γιώργο Καλόγυρο που είναι μέσα στο control room τη Λάρισα και στον αγαπημένο Γιώργο Ραμπατζή, τον ηχολήπτη μου, το αγόρι μου που μα έλειψε. Εμεί το προτείναμε να έρθει, αλλά αυτό δεν μα ακολούθησε. Δεν ήθελε την παρέα μα, που είναι μέσα στο control room τη Λάρισα και επίση τη Μαρία Χατζοπλάκη που είναι στο control room του Βόλου. Και τώρα, στην υγεία σα. Στη σπάνια ομορφιά σας και στα φιδίσια τα κορμιά μας. Καλό, ε. Λοιπόν, τώρα θα μετρήσουμε αντίστροφα. Έτσι, ας το εκεί. Τι κάνουμε για να ξεκινήσει η ορχήστρα. Εσύ είσαι χαλαρός, ξεκίνησες να χαλαρώνεις. Βέβαια. Θα χορέψουμε. Βέβαια. Μασάζ δεν έχω. Πρέπει, παιδιά, πρέπει να το κανονίσουμε και αυτό λίγο να χαλαρώνουν οι καλεσμένοι μας. Θα μετρήσουμε αντίστροφα με το 3-2-1, το δυνατό όμως αυτό που θα γκρεμίσει το στούντιο για να μπορέσει να ξεκινήσει η ορχήστρα. Λοιπόν, πάμε, είστε έτοιμοι. Φαγωμένη, γιατί έχω και μαλλιόρα εδώ πέρα και πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε. Πάμε. 3, 2, 1. Πάμε! Κώστας Μόλικα. Φίλοι, καλώς ορίσατε, φίλοι κι αγαπημένοι. Ο φίλοι και
μας μαζί γλεντήστε να χαρούμε. Τα μάτια,
τη ζαλίζομαι. Θυμάμαι τα φίλια σου και σκανδαλίζομαι. Όταν άσκια που μου κάνεις και τα καμώματα, εγώ θα σου τα βγάλω τα ξημερώματα. Στις πάρκας των ανήφορων κανέλα και γαρύπαλο. Αχ, με μάγεψαν δυο πάρκανιες κοντούλες και μελάχρινες. Και μια μικρή κοντούλα και με λάγκη. Φέρε μας κρασί να πιούμε εγώ κι εσύ, να πιούμε εγώ κι εσύ, αγάπη μου χρυσή. Ως τις πικροβάφνεις τον άνθο εγύρα να αποκοιμηθώ. Άιντε λίγο ύπνο για να πάρω, άιντε είδα όνειρο μεγάλο. Για το πίεσμα το δικό μου. Άιντε μάγια, μπορείς τρουφούλο μάγια, μου έχεις καμωμένα. Oh,
στη Λάρισα, έλα και στη Λάρισα. Πάμε και στη Λάρισα. Μας κάνα προξενιά.
Και όπως έχετε καταλάβει, σήμερα θα περάσουμε εκπληκτικά. Εγώ ήδη περνάω πολύ καλά. Το ίδιο βλέπω και σε εσάς στα μηνύματά σας Instagram. Δεν πρόλαβα να ελέγξω ακόμα το Facebook, το οποίο θα ελέγξω και σε λίγα λεπτά. Ξεμαλιάστηκα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε όμως τώρα, επειδή ήρθε εκείνη η ώρα που, αν δεν έχετε πάρει δώρο τα Χριστούγεννα σε κάποιους αγαπημένους, στην αγαπημένη, στη φίλη, στη μαμά σας, σε όποιον θέλετε να πάρετε ένα υπέροχο κόσμημα, την πρωτοχρονιά είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ λοιπόν αμέσως τώρα σας έχω ό,τι καλύτερο από Lourdes Jewelry, από τα κορίτσια μου Ιφηγένεια και Ελευθερία, καταστήματα και στην Ελασσόνα αλλά και το κεντρικό μας στη Λάρισα. Πάμε λοιπόν να δούμε υπέροχα κοσμήματα από Lourdes Jewelry που εγώ τα έχω λατρέψει και χειροποίητες δημιουργίες και επώνυμα κοσμήματα και πλέον και ρολόγια. Το τι έχουν να δουν τα ματάκια σας και οπωσδήποτε δώρο. Βασίλη, δώρο στο γυναικάκι σου, Αποστόλη, δώρο στο μαράκι σου, Κώστα, πώς θα είναι το κορίτσι. Γιατί? Κρυφή την έχεις. Όχι, ένα έχει, ξέρω. Ένα, αλλά το αφήνει έτσι ανοιχτό, καταλαβαίνεις. Έτσι κάνετε εσείς οι άντρες, πείτε να νιώθετε και πριν παντρευτείτε. Κώστα, δώρο στο κορίτσι σου. Εσένα είπα τον πεθερό σου να στο στείλει. Θα σου έρθει με κούρια. Γιώργο, το κορίτσι σου δώρο. Σε παρακαλώ, πάρε δώρο το κορίτσι σου. Αραμπατζούλη, το Δημητρούλη, δώρο. Όλοι αγοράστε δώρο. Lourdes Jewelry, λοιπόν, αμέσως τώρα στην οθόνη σας με τις πανέμορφες κούκλες μου Ιφηγένεια αλλά και Ελευθερία. Ερχόμαστε σε λιγότερο από 2 λεπτά και μετά έρχονται τα καλύτερα τραγούδια. Έχει να γίνει εδώ. Βαράει κάποιο κινητό ή ακούνε η μουσική το. Τα κλαίντα βαράνε μια ζωή, δεν μας πειράζουν καθόλου. Λοιπόν, πάμε. Lourdes Jewelry αμέσως τώρα. Ιφηγένεια Ελευθερία Τριανταφύλου. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο για τη μικρή μου φίλη Ράφα. Ραφαέλα στην Ιρεμβέργη. Σε ποιο μαγαζί ήμασταν, θυμίστε μου. Στον Ντέο. Στον Ντέο στο πρώτο. Πώς? Στη Σπηλιά. Στα παιδιά μου εκεί στη Σπηλιά που μας πρόσεξαν πάρα πολύ. Ραφαέλα μου, για σένα που χορεύαμε όλο το βράδυ, που παρόλο που ήμουν άϊπνη, χόρεψα όλο το βράδυ μαζί σου. Για σένα και την αδερφούλα σου με πολύ πολύ αγάπη, αλλά και για τη μανούλα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε? Έτοιμοι. Καλά, αυτή να σου πω. Πώς τους είχα πάρει εγώ χαμπάρι τόσα χρόνια? Καλή, πώς δεν σας είχα. Πώς δεν έχει τύχει δηλαδή να. Και πλέον φαντάζομαι γυρίσατε στην Ελλάδα ως. Ε? Αυτό που κάναμε στο εξωτερικό. Πρόεδρε μου, πού είναι, Δημητρούλα, πού είναι το μικρόφωνο? Όφωνο, που λέει και η Ανίτα Πάνια. Φέρτε λίγο, γιατί ο πρόεδρός σας εδώ. Που να σας πω κάτι, κατάλαβα ότι είναι πρόεδρος πριν μου πει ότι είναι πρόεδρος. Από το βλέμμα, πώς κατάλαβα. Νάτος. Γιατί εγώ θυμάμαι που κάθεται ο καθένας, αλλά τώρα αλλάξαν θέσεις, κατάλαβες. Πρόεδρε μου, σε κατάλαβα ότι είσαι πολύ ωραίος για τηλεόραση. Ναι. Έχεις μάτι, βλέπεις, καταλαβαίνεις κάποια είναι πράγματα. Πολλά γι' αυτό. Τα χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια. Πες μου λίγα λόγια για το σύλλογό σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Εγώ. Ναι. Ο Παραπόταμος είναι πολύ ωραίο χωριό, είναι πολύ κοντά στη Λάρισα. Ο σύλλογος που είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Από τους μεγαλύτερους περνάει στους νεότερους. Βλέπεις εδώ η νεολαία συνεχίζει κανονικά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες. 18 Ιανουαρίου έχουμε τον ετήσιο χορό μας. Αλήθεια, πού? Στο κτήμα Βερσαλίες. Ναι, φυσικά ο Φώτης ο Τράσας είναι στο τραγούδι και ο Σπύρος ο Παπάς, μια πολύ ωραία ορχήστρα. Τι ωραία πέρασα και με τον Σπύρο τον Παπά. Με τον Σπύρο μου να Γερμανία. Ναι, είναι φοβερικές στο Παραπόταμο. Σας καλούμε να έρθετε, γιατί την καθαρά Δευτέρα έχουμε πάρα πολύ ωραίο γλέντι. Κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά για να τα θυμάται ο κόσμος. 18 Ιανουαρίου έχω την κοπή. Χορός ετήσιος. Το ετήσιο χορό στο κτήμα Βερσαλίες. Ναι. Προσέλευση φαντάζομαι μετά τις 9 το βράδυ. Έτσι ακριβώς. Και να σου πω ότι Φώτης Τράσιας, Σπύρος Παπάς. Χαμό θα κάνω. Χαμό, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια έχει χαρακτηριστεί από τους πιο ωραίους χορούς. Γιατί έχει πλούσια δώρα, είναι πολύ οργανωμένος και έχουμε και πολύ κόσμο κάθε χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Μετά έχουμε την καθαρά Δευτέρα στον Παραπόταμο. Ναι. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τις αποκριές εκεί. Πάλι μαζεύουμε πολύ κόσμο, έχουμε πολύ ωραίες ορχήστρες. Ο Κώστας Ζωσμόλικας έχει παίξει πάρα πολλές φορές στον Παραπόταμο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Κώστας ο Σμόλικας πλέον είναι ο επίτιμος κλαρινίστας του Παραποτάμου. Είναι πάρα πολύ καλός, τον ευχαριστούμε, όλα τα παιδιά γλεντάνε και δεν ξέραμε ότι θα τον δούμε και σήμερα εδώ, είμαστε διπλά ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Και έχω να πω άλλες εκδηλώσεις, σίγουρα έχω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Πότε? Που είναι από τα πιο παλιά πανηγύρια σε όλη τη Λάρισα, σε όλα τα χωριά της Λάρισας. Παραδοσιακά το κάνετε. Είναι στις 19 με 20 Ιουλίου, είναι του Προφήτη Λία. Ναι, παλιά τα περισσότερα χωριά δεν κάναν πανηγύρι, ερχόταν όλοι στον Παραπόταμο. Mm-hmm. Βέβαια δεν έχει
τον απίστευτο κόσμο, γιατί ήταν απίστευτος ο κόσμος που μαζευόταν σε ένα μικρό χωριό. Έχουμε προσέλευση, περνάμε πολύ ωραία και σας περιμένουμε. Λοιπόν, θα με καλέσετε καταρχήν, πάμε με αρχή. Θα με καλέσετε πρώτα 18. Ναι. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Θα σας ξανακαλέσω πριν τις απόκριες για να πούμε για την Καθαρά Δευτέρα. Γιατί θα το ξεχάσουμε μέχρι τότε. Οπότε θα ξαναρθείτε πριν για να δώσουμε για την Καθαρά Δευτέρα. Γιατί πολλοί κόσμος θέλει να πάει και κάπου εδώ κοντά και δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί στον δρόμο με κίνηση και που φεύγουν όλοι πάνω κάτι πλαταμόνα, γιόκαμπο και αυτά. Οπότε είμαστε κοντά, θα το πούμε. Και μετά πρώτο θα σας ξανακαλέσω τρίτη φορά. Χαρά, τη χαρά μου θα βρω με εσάς. Πριν από τις 20 Ιουλίου, για να πούμε για το πανηγύρι στον προφήτη Ηλία. Που μακάρι να μπορέσουμε και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε εκπομπή. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και το χωριό είναι κοντά στη Λάρισα, μόλις 20 λεπτά. Πού είναι ο παραπόταμος, ρε παιδιά? Είναι δίπλα από το Μακρυχώρι, είναι στο Δήμο Τεμπών. Είναι δεν 20 θέλω λεπτά. Να λες Μακρυχώρι. Ο κύριος από εκεί είναι από τον παραπόταμο. Δεν θέλω να λες Μακρυχώρι. Θέλω να λες Long Village. Long Village. Και ο παραπόταμος είναι το By the River. Έχει πάρει το όνομά του από τον ποταμό. Ο By the River είναι δίπλα στο Long Village. Καταλαβαίνετε για να μπράβο. Πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι τώρα να συνεχίσουμε να. Όχι, είστε έτοιμοι. Πάμε. Αυτά που μου είπατε στις πρόβες, πότε θα μου τα πείτε που τα χόρευα μόνη μου? Έχουμε ακόμα καιρό. Α, όχι ακόμα. Λίγο ακόμα. Είπα να σύρω το χορό. Θα το σύρω. Όχι, ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι δεν επεμβαίνω εγώ στο πρόγραμμα. Ωραία. Δεν επεμβαίνω. Όπως το έχετε εσείς οργανωμένο στο μυαλό σας. Στην κατάλληλη στιγμή. Στην κατάλληλη στιγμή να γίνει. Λοιπόν, περνάμε καλά. Βασίλη, μου περνάς, είναι φίλος εδώ. Περνάς τέλεια. Αποστολάκο, εσύ περνάς καλά, αγάπη μου. Αποστόλη, γιατί νομίζω έχεις κάποια σχέση με τον παραπόταμο εσύ? Έχεις. Έχεις. Καλά, από εκεί δεν είναι ο Λάκης. Ρε Λάκη, τόση ώρα. Ρε Λάκη, τόση ώρα σπάω το κεφάλι μου. Ναι, τόση ώρα σπάω το κεφάλι μου και λέω ο Λάκης παραπόταμος. Δεν έρχεται να το οργώσει μόνος του? Όχι. Όχι, ε. Γιατί διαφημίζει την Καλλιπεύχη, καλά λέει όμως. Αυτό συνέχεια για την Καλλιπεύχη. Συνέχεια για την Καλλιπεύχη μας λέει, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι και τον παραπόταμο. Τώρα επειδή το ξέρετε το παιχνίδι, και αφήστε με να ξεκουραστώ κι εγώ γιατί είμαι άϊπνη γύρω σε 7 μέρες και έφερα λίγο πούντα από τη Γερμανία και λίγο πνευμονία. Με τρεις αντίστροφα μόνοι σας. Άντε, κάντε την παρουσιάστρα. Μέτρα αντίστροφα, άντε. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε. Έτσι. Σέρνει το μόσχο στα μάλια. Σέρνει το μόσχο στα μάλια. Είχε σαράδε στα φλουριά. Στην αγκαλιά σου βάλε με και ό,τι θέλεις κάνε με. Άιντε ένα μήλο, μωρέ κι άλλο μήλο, μωρέ βραδιά σαν λέλε και που θα μείνω. Μωρέ βραδιά σαν και που θα μείνω, στρώσα αγάπη μόνα γύρω. Όχι αηδές μαλλιά, για αηδές μαλλιά, βαμμένα με καραβόγια. Καρδούλες πως μαραίνονται. Άιντε νέψες με το φεγγάρι σήμερα στο πηγάδι. Νέψες με το φεγγάρι σήμερα μωρέ στο πηγάδι.
Πώς αλίζομαι, ζαλίζομαι, όχο τα σε συλλογίζομαι. Σαλιάρικο, σαλιάρικο, μικρό και σκανδαλιάρικο. Στο χωριό δεν φαίνεται. Όχι, στο χωριό δεν φαίνεται. Ο Κωνσταντίνια παντρεύεται. Δες έχω να δουλεύεις, να βασανίζεσαι. Σ' έχω να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι. Αχ, και να στολίζεσαι. Γεια σου, Πάνο Ρούπο. Αργά, σαργό, δε βγαίνεις να σε δω. Αργά, σαργό, δυο λόγια να σου πω. Άιτε δυο πουλάκια τα καημένα, πώς γυρίζω κατεμένα. Δυο πουλάκια τα καημένα, πώς γυρίζω κατεμένα. Αργά, αργό, δε βγαίνεις να σε δω. Αργά, σαργό, δυο λόγια να σου πω. Άιτε δυο κι άλλα δυο, πάτε κορίτσια μου στο χώρο. Πάτε κορίτσια μου στο χώρο, τώρα που γίνεται καιρό. Γιατί τα για παντρεύεστε, σπιτό νοικοκυρεύεστε. Δε σας αφήνει η πεθερά να πάτε εκεί που είναι καλά. Δε σας αφήνουν οι άντρες σας να πάτε στις μανάδες σας. Δε σας αφήνουν οι πεθεροί να πάτε εκεί που είναι πολλοί. Κωνσταντούλα μου μη κλαις τα χιά πρωί. Μωρένα τα πρόβατα βελαζούν στόμα. Ντρί βελαζούν στόμα, ντρί. Ωρε λιώσανε τα χιόνια, μωρέ λιώσανε. Εμείς μπυρμπύλοι μου δεν ανταμώσαμε, δεν ανταμώσαμε. Αι, τελειώσανε τα χιόνια, τα λιώσε η βροχή. Εγώ μπυρμπύλοι μου κοιμάμαι μόνα, γη κοιμάμαι μόνα. Ότι να σου κάνω χάιδο μου δεν μπορώ. Άιτε και
εσύ θέλεις παιχνίδια. Εγώ παιχνίδια, όχι εγώ παιχνίδια. Χαϊτό δεν μπορώ, αϊτέ δεν μπορώ. Έλα από την Τράσια, Κώστας Μόλικα. Έλα Μαρία. Εγώ παιχνίδια χάιντο μου δεν μπορώ. Άιτε τραγούδια να σου παίξω. Ο θελιστικού, θελιστικού νιάς. Μωρέ χάιντο βάλε με, άιτε βάλε με. Άιτε νεράντια κοντούλα και δυο μάτι. Άιτε σε μάτε, μωρέ ναι βάλα στο μάτι. Νεράτια, νεράτια, νεράτια με τα τίγκε με το καρπό και με το καρπό. Άιτε νεράτια, κόκκινο φορεμένη, άιτε πως μοσκό, μοσκό πολλάς καημένη. Του παπά τα παρατήρια καθόνται δυο μαύρα παιδιά. Καθόνται δυο μαύρα φρύδια όλων Άσια και στολίδια. Αύριο πρωί πρωί θα στην επιστρέψω. Πες τι δίνω δεν μπορώ, μη μου τη χαλάσεις. Το μικρό μου το κουμπί θα το ξεμαλιάσεις. Δώσε μου την κούκλα σου λίγο να την παίξω. Αύριο πρωί πρωί θα στην επιστρέψω. Άιτε τι χαϊδεύω, τι φιλώ, τι κοιτώ στα μάτια. Όταν με κοιτάει κι αυτή γίνομαι κομμάτια. Δες τι δίνω, δεν μπορώ, μη μου τη χαλάσεις. Το μικρό μου το κουκλί θα το ξεμαλιάσεις. Δώσε μου την κούκλα σου λίγο να την παίξω. Αύριο πρωί πρωί θα στην επιστρέψω.
ωραία θα αποχαιρετήσω αυτό το χρόνο. Θα του πω bye bye 2019. Welcome 2020. Α, τώρα είπαμε 2020. Αφού αλλάξει ο χρόνος, αλλάζει ο χρόνος. Μάτσα μούτσα φιλιά στο σπίτι σας με την οικογένειά σας. Έχετε τραπέζι. 12 και 5 είμαι αέρα. Σε ένα πρόγραμμα που θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Για τρεις περίπου ώρες, τρεις και ώρες, λαϊκό, παλιό λαϊκό, αλλά έχω και κομμάτι δημοτικού μέσα. Άρα, τρίτη παραμονή, τρίτη βράδυ είμαστε μαζί. Αφού αλλάξει ο χρόνος, 5 λεπτά μετά, αέρα, βάζουμε όλοι άστρα και γίνεται χαμός. Δεν μπορώ να σας φτιάξω τρέιλερ, το ανεβάζω όμως αύριο. Γιώργο, αύριο ή τη Δευτέρα. Α, τι αεροπλάνο. Α, σε αυτό. Α, όχι, όχι, δείξε με αυτό. Αυτό θέλω. Αυτή και αυτός. Και τα μυστήρια. Α, ξαναδείξε το Κώστα. Πολύ μ' άρεσε. Λάκι, μπες και εσύ να κάνουμε αυτή, αυτός και αυτός. Να το κάνω. Ναι, Κώστα, μπες και εσύ καλό. Μπες και εσύ να είμαστε τρεις και ο Κούκκος. Ωραία, ο Λάμπρος λείπει. Εσύ το νου σου. Μη τον χάσω από τη ζωή μου. Είναι ο μόνος τρόπος για να τον έχω πάντα στη ζωή μου. Το νου σου. Τελείωσε. Όχι, αυτό δεν θα το καταλάβουν όμως οι άλλοι τι λέμε. Λοιπόν, α, πήγαμε στην Νιρεμβέργη. Όχι, δεν το λέω αυτό. Δεν πρέπει να το πω αυτό. Όχι, δεν το λέω. Θα σας το πω. Όχι, όχι. Με πιέζουν τώρα. Να σας το πω. Όχι, δεν το πω. Ακούστε να σας πω. Αλλά τώρα αυτό δεν είναι σωστό που θα κάνω απέναντι στους τηλεθεατές. Θα σας το πω στις διαφημίσεις. Όχι, εγώ ξέρω τι πρέπει να πω. Λοιπόν, που λέτε. Όχι. Στις διαφημίσεις θα σας το πω. Δεν είναι αυτό, για να το πούμε στον αέρα. Περάσουμε λίγο. Να σας πω, θέλετε να πάμε διαφημίσεις, να κάνουμε κι εμείς, να πιούμε κι εμείς ένα νερό. Ένα νεράκι θέλουμε να πιούμε. Πιπί μας δεν θέλουμε να κάνουμε άνθρωποι. Τόσο κρασί ρουφήξαμε. Δεν πρέπει, πρέπει. Εσύ θες οπωσδήποτε να πάρεις τηλέφωνο που λες τους φίλους σου. Εντάξει. Πώς είναι το όνομά σου? Αφού ο Παύλος θέλει να πάρει τηλέφωνο τους φίλους του αυτή τη στιγμή, αναγκάζομαι. Και όπως είναι το τραγούδι, αναγκάζομαι. Να σε μοιράζομαι, λέει. Δεν μας ταιριάζει, ρε Παύλο, αυτό όμως. Άρα το αφήνω πίσω. Λοιπόν, αναγκάζομαι για την ώρα να πάω σε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα είμαι πίσω σε λιγότερο από 5 λεπτά. Μην μου φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί τα καλύτερα έρχονται στη διάρκεια της εκπομπής. Live και η ώρα είναι. Έχω ένα άγχος εγώ, μην μαζευτεί το φόρεμα. Δεν είναι φόρεμα, σαν μπλούζα. Δεν φαίνεται σαν να ξέχασα να βάλω το από κάτω όμως έτσι όπως είμαι. Αλήθεια. Αυτό... Τι να πείτε εσείς, αυτό το βλέπω μόνη μου. Αλλά να σας πω κάτι. Τι να κάνω, είπα να πάρω. Καταρχήν είμαι στραβή, ρε παιδιά, γιατί δεν το λέτε τόση ώρα. Ότι είμαι στραβή. Εκεί, άνοιξαν και οι ζώνες, άνοιξαν. Λάκι, είναι σαν να ξέχασα να βάλω από κάτω. Λοιπόν, πάμε σε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μη μου φύγει κανείς και πάμε όλοι μαζί να πούμε διαφημίσεις, θέλετε. Με το 3, θα πω εγώ 1, 2, 3 και θα πείτε στις διαφημίσεις. Φύγει πίσω. Α, τους παίρνουν, έχουμε πολλούς κάμερα μάνα. 1, 2, 3. Διαφημίσεις! Μπράβο! Είστε οι καλύτεροι που θα μπορούσα να έχω σημερινή εκπομπή και σε κάθε εκπομπή. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία να είστε σε κάθε εκπομπή εδώ? Ναι. Προσέξτε τι λέτε. Μην τάξετε σε Άγιο, σε μικρό παιδί και στην Τέμη την Αγά. Σας το λέω δηλαδή ειλικρινά. Προσέξτε τι μου λέτε. Ήρθε όμως εκείνη η ώρα που θα κόψουμε βασιλόπιτα το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Και από πού θα πάρουμε τη βασιλόπιτα? Μόλις βγήκε. Ελάτε να δείτε. Γιατί ο φίλος μου τόσο Πατσογιάννης κατά ζαχαροπλαστεία σοκολά. Δεν κάνω μια απλή βασιλόπιτα, κάνω τις καλύτερες. Μόλις βγήκε τώρα, ψήθηκε και στις 4.30 την πήρα εγώ. Είναι ό,τι καλύτερο, να σας πω κάτι, δεν έχετε φάει πιο όμορφο κέικ. Δεν έχετε φάει ό,τι καλύτερο, για και το φρουρί μέσα που θα βάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Ευτυχισμένα το 2020 και φυσικά μπορείτε να γράψετε με παραγγελίες που θα κάνετε στο τηλέφωνο της ζαχαροπλαστείας σοκολά ό,τι εσείς θέλετε. Ό,τι εσείς θέλετε μπορείτε να γράψετε επάνω. Κοιτάξτε για μία ακόμη φορά. Αυτή τη βρίσκεται λοιπόν στη ζαχαροπλαστεία σοκολά. Ό,τι καλύτερο, όπως επίσης συνεχίζουμε να έχουμε τα καλύτερα μελομακάρονα για λίγες μέρες ακόμη και, και τους καλύτερους κουραμπιέδες. Λάκι, γιατί φαίνομαι κοντή και σαν να κάθομαι σε σκαμπό? Όρθια είμαι. Μου είπαν σήκω. Λέει Λάκι, να σου πω όμως κάτι. Σας έχω πει, μην ψηλώνετε τις κάμερες. Μας κοντοχοντρένουν, ρε παιδιά. Θα φαινόμαστε όλοι κοντόχοντροι, θα μας λένε πόσα κιλά πήραμε. Παιδιά, είμαι χοντρή ή αδύνατη? Πώς είμαι από κοντά? Δεν είμαι πολύ αδύνατη.
Όλοι μου λένε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σταματήστε τώρα, βρε. Δεν είπα τόσα πολλά, αλλά. Αν να σα πω κάτι. Με βλέπω. Με είδα στην Γερμανία καημένη και με λυπήθηκε ο κόσμο. Μου είπαν έτσι είσαι από κοντά, δεν είναι τόσο αδυνατή. Φόρεσα τα έξτρα σμόλτα, τα παντελονάκια και νόμιζαν ότι αδυνάτησα στο ταξίδι. Μη μα. Λάκι, κοίταξε τώρα πόσο κοντόχοντρο μα δείχνει. Ελάτε, κορίτσια, σηκωθείτε όλε να κάτσουμε. Ελάτε εδώ, ελάτε, σηκωθείτε όλε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, είμαστε όλε ψηλόλιγνε. Ελάτε όλε μπροστά. Όχι από τον Βασίλη την κάμερα. Όχι, πρώτα θα μα δείξετε από τον Βασίλη την κάμερα. Δείξε μα πρώτα εσύ. Κοίταξε τι μαναράκια είναι. Γιατί εγώ είμαι παρουσιάστρια. Λοιπόν, δείξε μα τώρα από του Λάκη. Λάκη, τώρα είμαστε όλε κοντόχοντρε. Δεν γίνεται να μα το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, γιατί έχω ελεύθερα κορίτσια. Καταλάβατε. Έτσι, έτσι. Όχι, εντάξει, κορίτσια, εντάξει, μας είδαμε πως είμαστε κανονικά. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν από το ζαχαροπλαστείο Σοκολά, η καλύτερη τα φιλιά μου να στείλω στον αγαπημένο Τάσο Μπατσογιάννη και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε όλο το εργαστήριο. Και αφού θα κόψεις τη βασιλόπιτα, δεν πρέπει να φας και την κρεατόπιτά σου. Και γιατί η νοικοκυρά μου να κουράζεσαι. Γιατί αυτές τις μέρες που θα είσαι για ψώνια, θα πας να ψωνίσεις για τα παιδιά, για τον άντρα σου. Για την ξαδέρφη σου, για τη μαμά σου, για την πεθερά σου, για τον πεθερό σου, για τον μπαμπά σου. Και πρέπει δηλαδή να πας να ανοίξεις εσύ φίλο μετά και να φτιάξεις και την κρεατόπιτα. Έχουν ανοίξει φίλο για σένα η πίτα Ολύμπου και τα κορίτσια μου τα υπέροχα που είναι εκεί στο εργαστήριο. Με τα πιο αγνά παρθένα υλικά, το φίλο μας ανοίγεται με παρθένο αγνό ελαιόλαδο σε σένα, μελάκι μου. Δεν θέλω να είμαι στο Λάκι, παιδιά. Πάλι φαίνεται σαν να κάθομαι. Φύγετε, δεν θέλω να με παίρνει καθόλου. Κώστα, γίνα σε μένα, αγόρι μου. Πάρε άλλου εσύ. Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω σήμερα. Κωστάκι, πάρε με αγόρι μου εσένα. Πάρε με. Όχι, μην κάθεσαι. Μην κάθεσαι, πάρε άλλου. Εσύ Κώστα, μου, να φαίνομαι ψηλόλιγνη. Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες πίτες, τώρα φλουρί αυτή δεν έχει μέσα, αλλά θα έχει φλουρί η βασιλόπιτα, δεν σας νοιάζει. Ή μπορείτε να το χώσετε αφού πριν ψηθεί, μπορείτε να την πάρετε και άψητη, μπορείτε να την πάρετε και ψημένη, ό,τι σας βολεύει εσάς. Και στην Παπαναστασίου. Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Το κατάλαβα τώρα μετά από δύο. Ναι, μπορείτε να το βάλετε με προσοχή εσείς σε κάποιο κομματάκι που θέλετε, λοιπόν, στην πιτούλα. Κρεατόπιτα, και αν δεν τρώτε κρεατόπιτα, που αυτή πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, μπορείτε να πάρετε και την κοτόπιτα, αν είστε φαν του κοτόπουλου. Πίτα Ολύμπου, ό,τι καλύτερο, και οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσετε και την τυρόπιτά μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν τρώει κρεατάκι και θέλει να κόψει εκείνο το βράδυ τυρόπιτα. Και σε στρόγγυλη, και σε τετράγωνη, και σε ατομικές. Πίτα Ολύμπου, αυτά τα νέα της Ντέμης, της Αλεξάνδρας λέγαμε παλιά. Τι μου έχει μείνει άλλο, αγόρια μου. Αμαν κοριτσιά, θα πάτε για ψώνια για να ψωνίσετε καλλιτικά και τέτοια. Σίγουρα θα πάτε, άρα θα πάτε Βλαχοδήμος Cosmetics. Να δώσω τις προσφορές σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τις έχω εγγράφος, δεν τις έχω σε εικόνα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να φύγω από την κουζίνα γιατί δεν ταιριάζει το πλάνο με αυτά που θα πω. Και σας έχω, κορίτσια μου, Βλαχοδήμος Cosmetics, στην Παπακυριαζή. Τι να σας πω, ότι αυτό το μαγαζί είναι κόσμημα, ότι έχει τις καλύτερες τιμές για όλα τα κορίτσια και αγόρια και όχι μόνο. Και Maybelline μάσκαρα μπορείτε να βρείτε μόνο με 6 ευρώ και 10 λεπτά, και είναι η προσφορά τώρα των ημερών. Όπως επίσης, εσείς που με ρωτάτε για τις επαγγελματικές βαφές, επαγγελματική βαφή μαλλιών, δεν λέω τη μάρκα, 100ml όμως ξέρετε, μόνο 5,85. Όλα αυτά Βλαχοδήμος Cosmetics. Make-up που Revolution Παλέτα Σκιών, που είναι υπέροχη, μου τη στείλαν και εμένα, και μπορείς να κάνεις υπέροχα πράγματα στα ματάκια σου και για το βράδυ της πρωτοχρονιάς και όχι μόνο, μόνο 14,75. Calvin Klein One de Maquillage ματιών, 125ml, μόνο 5,70. Είπα πάλι κάτι λάθος. Όχι, είναι τα μεταξύ σας. Λοιπόν, μόνο 5,70 και επαγγελματική βαφή μαλλιών Schwarzkopf. 60ml μόνο 5,40. Και όλα τα χύμα αρώματα με 120 διαφορετικούς τύπους αρωμάτων. Όποιο άρωμα αγαπάτε, λοιπόν, πηγαίνετε και το ζητάτε. Από 3,5 ευρώ. Άρα μπορώ να έχω και το ένα αγαπημένο μου, 2-3, και μπορώ να έχω στο μπάνιο μου γύρω στα 10 αρώματα. Οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσετε τα αρώματα από Βλαχοδήμος Cosmetics και όχι μόνο, μπείτε μια βόλτα και θα καταλάβετε. Τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα κορίτσια. Αυτά! Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η ζωή της παρουσιάστριας. Και μου λένε σιγά, μου έλεγαν σήμερα, τι δουλειά κάνεις κι εσύ. Πώς δεν κάνω δουλειά. Κάνω. Θες να κάτσεις εσύ κανένα δεκάλεπτο λίγο για μένα. Είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε, Γιάννη. Γιάννη μου, έχεις κοπέλα. Όχι. Τρεις, ρε Γιάννη. Είπαμε, ρε Γιάννη. Εγώ πιστεύω εσένα και όχι τις κακές γλώσσες. Έχεις κοπέλα? Όχι. Πόσο χρονών είσαι? 18. Έχεις τελειώσει το σχολείο, τα έχουμε τελειώσει αυτά. Ασχολείσαι με κάτι, εργάζεσαι? Είμαι σε σχολείο αεροπορίας. Σεβασμός, χειροκροτήστε. Πολύ ωραία. Περνάτε ωραία εκεί? Πολύ ωραία. Εκεί τι κάνετε? Αλήθεια, ναι. Είναι κουραστικό και σε εσάς. Είστε όλη μέρα, κάθε μέρα? Είμαστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εντάξει, μια χαρά είναι κι εσύ. Εμείς που δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα.
Εμείς έχουμε άδειες τα Σαββατοκύριακα. Μια χαρά, περνάς καλά. Άρα γι' αυτό είσαι εσύ εδώ τώρα. Ναι. Απόκριση λέω. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Είμαι 2 εβδομάδες έξω. Μια χαρά, είσαι τυχερός, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Τώρα εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να χορέψουμε. Έχω πολλά μηνύματα για την Άστα. Με αυτό θα ξεκινήσω. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους βλάχους που μας βλέπουν, οι πυρώτες, όπου και αν είστε αγαπημένο μου τραγούδι. Μετά θα πεις αυτό το την παντρεμένη. Θα το πούμε για το. Α, το πεις, πολύ μου αρέσει την παντρεμένη. Α, να σας πω και κάτι, είχα τα τυχερά μου και εγώ στη Γερμανία. Ακούστε να σας πω καλά, κι εγώ. Κανένα δεν μου δίνει σημασία. Είχα και εγώ τα τυχερά μου στη Γερμανία και μου αφιέρωσαν αυτό. Τι λέει μέσα, Φώτη μου, το τραγούδι. Τι κι αν είσαι παντρεμένη. Δεν έχει σημασία. Είμαστε ερωτευμένοι και αυτή είναι η ουσία μου. Το αφιέρωσαν. Αλλά εγώ έκανα και καλά ότι δεν κατάλαβα. Καταλάβατε. Το προσπάθησα έτσι. Πολύ γλυκά. Γιώργο! Το νου σου. Άνοιξε μικρό. Θα πει κάτι. Γιώργο, έχεις να μας πεις κάτι. Κρίμα και σου είχα ωραία αφιέρωση μετά. Πέρα Γιώργο μου, δεν το αφιέρωσα εγώ σε κανέναν. Αναγκαστικά μου το αφιέρωσαν, τι να κάνω. Και ρίξαν κενά τα λεφτά στην ορχήστρα. Αυτά, πάμε τώρα. Θα μου κάνει τώρα την αφιέρωση, θέλει. Θες τώρα Γιωργάκο. Παρεξηγήθηκε τώρα, βλάχος είναι σαν και εσάς. Παρεξηγέστηκε εύκολα, δεν είναι. Τι ψάχνει να βρει, όχι καλέ, θα το πω εγώ, πολύ ωραίο παιδί ήταν. Λοιπόν, 3, 2. Stop, stop. 3, 2, 1. Πόσο ύψη, τι είναι αυτό, δηλαδή. Όσο, να σου πω κάτι, όσο πάμε, δηλαδή, αντί να. Ρε Παύλο. Ρε Παύλο, στηριζόμουν πάνω σου, ρε Παύλο. Τι, 3, 2, 1, λες και. Τώρα, όσο περνάει η ώρα, πρέπει να. Σε ευχαριστώ. Συγχωρήστε. Συγχωρήστε μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, δώστε. 3, 2, 1, πάμε!
στη δική μου γειτονιά κάποτε μια λεμονιά, δυο λεμονιά είχε μόνο στον κορμό κι όχι σε κλόνο. Άιντε μεγαλώναν τα λεμόνια και απλώναν τα κλονάρια, τα βλέπαν και βαλαντώναν του χωριού τα παλικάρια. Μόνο εγώ κορφολογούσα και την είχα σαν δική μου. Κάποτε το λαχταρούσα να τη βάλω στην αυλή μου. Δυνατός φοριάς φυσάει και τη λεμόνια την παίρνει, σ' άλλη γειτονιά την πάει, μόνο ο καημός μου μένει. Σε κοιτώ μέσα στα μάτια, δεν ξέρω τι να κάνω. Με κάνες χίλια κομμάτια, ο δόλιος θα πεθάνω. Ό,τι κι αν είσαι παντρεμένη δεν έχει σημασία. Είμαστε ερωτευμένοι, αυτή είναι η ουσία. Τον κρύπο τον έρωτά μας κανένας δεν τον ξέρει. Έχει μιλές στην καρδιά μας δίκοπο μαχαίρι. Μα του ερώτα η φλόγα στην καρδιά να μένει. Λιώνουμε από το καημό μας, η ανάσα σβήνει. Μόνο ο Θεός το ξέρει στο τέλος τι θα γίνει. Σε κοιτώ μέσα στα μάτια, κάνομαι μαζί σου. Δεν μπορώ για να ξεχάσω το καυτό φιλί σου. Άιντε να μπορούσανε να ειδούν τα μάτια μου όπως τα περνάει, περνάει η αγάπη μου.
σε έναν ένα βρωμά του ρόπο. Να μπορούσανε να ειδούν τα μάτια μου όπως τα περνάει, περνάει η αγάπη μου. Που βρίσκεσαι παντού ρωτώ. Να μπορούσανε να ειδούν τα μάτια μου πώς τα περνάει, περνάει η αγάπη μου. Αυτό το καλοκαίρι πέρασα, τα μάτια σου δεν είδα, δεν χαμογέλασα. Έλα στην αγκαλιά μου, χέρι δονάκι μου, πάρα την κυκάρια μου και το χυλάκι μου. Εσύ είσαι ένας ήλιος, φεγγάρι λαμπερό, χωρίς τα δυο σου μάτια να ζήσω δεν μπορώ. Έλα στην αγκαλιά μου, χελιδονάκι μου, χωρίς αηδόνι, χωρίς αγάπη στο πλευρό, νύχτα δε ξημερώνει. Ένα λόγο δε μου δίνεις, την καρδιά μου βασανίζεις. Μέσα στην ψυχή μου απ' την παρά.
μέσα τη ζωή μου. Για πάμε και λίγο μαζί. Πιο δυνατά. Άιντε τέρια και παραπονά, τέρια πίκρες βάσανα, μάζε με ένα ένα καλό και μαζί μου θα τα πάρω. Άιντε τέρια και παραπονά, τέρια πίκρες βάσανα, μου τα χάρισε η ζωή μου, ήταν αδική μαζί μου. Στο Θεό θα στείλω γράμμα και στην Παναγιά ένα τάμα, να μου πει και για τον χαρό που μπορώ να τον τρακάρω. Τα ταπιώ και να μετήσω, ύστερα να τον ρωτήσω, χαρεύουνε τα κλειδιά σου και η απονή καρδιά σου. Δώσε χαρέ τα κλειδιά σου και την απονή καρδιά σου, κάνε μάνες να φωνάνε, παλικάρια να κλαίνε. Στο πανηγύρι και την είδα στο χώρο, έλαβε σαν ήλιο, σαν φεγγάρι, πάντα μου θα τρελαθώ. We'll be right back.
Μπράβο, μπράβο σας. Το ξέρω. Αν τους αφήσω ειλικρινά, θα τους πάνε συνεχόμενα μέχρι 10, 10 και μισή. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε σήμερα στις 8 και 20. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Σας έλεγα πριν το ταξίδι μας στην Ρεβέργη, αλλά σας άφησα στο τέλος το καλύτερο. Ότι το ταξίδι δεν ξεκίνησε μπαίνοντας στο αεροπλάνο, που όταν φύγαμε είχαμε μια υπέροχη πτήση. Ξεκίνησε εδώ από Λάρισα, που θα μου επιτρέψετε λίγο. Τι ωραία πέρασα και με τον Δημήτρη, παιδιά. Τι όμορφα, τι ωραίες στιγμές περάσαμε. Θα μου επιτρέψετε λίγο, εσείς το βλέπετε εκεί. Λοιπόν, το ταξίδι μας ξεκίνησε και θέλω να σας το πω για να το ξέρετε κι εσείς. Με τα τάξη Van Olympus, στα 9 θέσια Van του Ολύμπου. Λοιπόν, ήρθαν μας πήραν ο Δημήτρης ο Χατζής, θα στείλω πολλά φιλιά και σε όλη την οικογένεια που έχουν κάνει μια φοβερή επιχειρηματική κίνηση. Γιατί πρέπει κι εσείς να το σκεφτείτε. Αν έχετε ένα ταξίδι μακρινό που είστε κουρασμένοι και θέλετε να πάτε στο αεροδρόμιο, θέλετε να πάτε κάποια εκδρομή, μπορείτε λοιπόν να πάρετε τα 9 θέσια Van του Ολύμπου στα τηλέφωνα 6982-644-167. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δείτε την ημέρα προβολής της εκπομπής μας στη Γερμανία και στο 6938-661-689. Έρχεται, σας παίρνει από το χώρο σας, από εκεί που εσείς έχετε δηλώσει, σας πηγαίνει εκεί που ακριβώς θέλετε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές και πολύ χαμηλές, γιατί σκεφτείτε ότι δεν θα πάτε μόνο. Μπορεί να μην είναι, δεν είστε δύο άτομα, όπως εμείς ήμασταν τέσσερις. Τέσσερις βαλίτσες εγώ, δύο ο καθένας. Αφήστε με τις βαλίτσες, θα είμαστε τώρα πλάνο. Αφήστε, θα σας το πω μετά αυτό, να σας πω τώρα για τα 9 θέσια. Στα 9 θέσια όμως χωρούσαν όχι βαλίτσες 4 και 8 και 10. 100 βαλίτσες να είχα, έμπαιναν μέσα. Άρα θέλω να μπείτε και τώρα, όπως μιλάμε, στη διεύθυνσή μας www.tvo.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και να ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που και όταν πηγαίναμε με τον Δημήτρη αλλά και όταν γυρίζαμε ακόμη περισσότερο γελάσαμε επίσης και συνεχίσαμε το γέλιο που είχαμε την Ρεμβέργη. Περάσαμε πολύ ωραία και του λέγαμε διάφορες ιστορίες και σταματήσαμε και για καφέ Θεσσαλονίκη που και εκεί είχε ένα πολύ κρύο, άλλο πήγα να πω, αλλά δεν κάνω το πω τηλεοπτικά. Είχε ένα κρύο και εκεί. Αλλά πέρασα τόσο ωραία. Μπείτε λοιπόν που σας είπα www.tvo.gr. Αφήστε άλλο θέμα με τις βαλίτσες στο αεροπλάνο. Πώς θα πάει, ρε παιδιά, η παρουσιάστρια, αν δεν πάρει δηλαδή 2-3 γούνες, 2-3 μπουφάν. 2-3 τι άλλο? Μποτάκια, μπότες, γόβες, φανελά, νεσεσέρ, καλλιντικά, φανελάκια, ισοθερμικά. Έχασα και τα γάντια μου. Τα χάσα, δεν μου τα φέρανε από την Ρεβέργη. Τα χάσα και πήγα να φωτογραφηθώ σε κάτι μνημεία. Έβγαλα το γάντι για να το δείξω ότι και καλά δεν κρυώνω και καλά. Ξέχασα το γάντι στο μνημείο. Έμεινε στο μνημείο. Θα μου τα στείλει όμως ο Λαμπρούκος, ο συμπέθερος. Θα μου τα στείλει ο Λαμπρούκος και όλα μια χαρά. Μ' αρέσει που έρχεται κόσμος και στη διάρκεια της εκπομπής. Αφήστε και το πράγμα, δηλαδή δεν μας άφηνα να έχουμε βαλίτσες. Έπρεπε να έχουμε, λέει, λίγες βαλίτσες. Τελικά τις πέρασα. Τις έσπρωξα, τις έκανα, τις πέρασα. Τα αγόρια μου ήταν μια χαρά, δεν είχε λάκι. Στο επόμενο ταξίδι θα έρθεις κι εσείς, το είπα. Πολύ ωραία. Δεν σε βλέπω και να χαίρεσαι και ιδιαίτερα. Και... Α, θα έρθεις. Σίγουρα, έτσι. Είναι 16 ώρες αεροπλάνο. ξέρετε τι ήθελα τώρα. Γιατί εμείς δεν φάγατε ακόμα πίτσα Bon Gusto που είναι η καλύτερη και την έψησα με τα χεράκια μου. Την αγόρασα από το σούπερ μάρκετ, από επώνυμο σούπερ μάρκετ. Την έφερα εδώ. Έχει την καλύτερη σάλτσα. Σπιτική σάλτσα, όχι σάλτσα σαν αυτές που κυκλοφορούν. Την καλύτερη ζύμη. Την άφησα για 20 λεπτά. Έκανε. Αρχοντόβλαχε, καλώς όρισες. Χρόνια πολλά, πρόεδρέ μου. Αυτός είναι ο αρχοντόβλαχος της καρδιάς μου. Να το περιβόλει Γρεβενό, να το χειροκροτήσουμε. Αγαπημένος Νάκος Ντόντος. Και επειδή είμαστε ζωντανά, τα λέμε όλα στον αέρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Δεν φάγατε λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, την πίτσα που την αγόρασα από το σούπερ μάρκετ. Είναι Bon Gusto, είναι δικό μας τοπικό προϊόν εδώ. Έχει την καλύτερη ζύμη που κάνει φυσική ορίμανση και την αφήνει μετά την κατάψυξη 20 λεπτά να φουσκώσει όπως πρέπει. Έχει αυτή τη σαλτσούλα που είναι άκρο σπιτική. Έχει τα καλύτερα αλαντικά, έχει τα καλύτερα κασεράκια επάνω. Την έψησα εγώ για 20 λεπτά και εγώ με τα χεράκια μου. Γιατί ο μάγειρας σήμερα με πούλησε και δεν ήρθε την τελευταία εκπομπή του χρόνου. Γιατί δούλευε βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν φάγατε πίτσα. Δεν φάγατε τα πιτάκια. Πήγα, σας μας έφεραν από το Μαλιόρα το καλύτερο κοντοσούβλι και το καλύτερο μπιφτέκι. Και τα βλέπω έτσι τα πιάτα. Και εσείς που δεν θέλετε να μαγειρεύσετε το βράδυ της πρωτοχρονιάς, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες στο Μαλιόρα, στο κοντοσούβλι και θες χοιρινό. Θες κοτόπουλο, θες μοσχάρι, θες πρόβιο. Εγώ πρόβιο τρώω. Πες, φτιάξε μου πόσο κόσμο θα έχει σπίτι. Τρεις μέρες έμειναν. Πότε θα τους καλέσεις, πότε. Εγώ θα έχω πάρα πολύ κόσμο. Δυο μας θα είμαστε με τον άντρα μου, μια χαρά να φωτιστούμε για να ξεκουραστώ. Αλλά εγώ θα μαγειρέψω, θα πάρω και κοντοσούβλα, θα μαγειρέψω και τέτοια. Πόσο κόσμο θα έχετε σπίτι, 15. Θες τέσσερις σούβλες. Θες τέσσερις σούβλες οπωσδήποτε. Άρα θα σου παραγγείλω δύο σούβλες πρόβιο. Έχεις κοπέλες. Θα πάρουμε και μία κοτόπουλο για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας. Θα πάρουμε και μία μοσχάρι γιατί είναι πάρα πολύ μαλακό. Άρα, θέλω από Μαλιόρα να παραγγείλετε τις σούβλες σας έτσι, να είναι έτοιμοι. Θα πείτε τάδε ώρα θα περάσω την πάρω και σας έχω λύσει τα χέρια. Ούτε κουράζεστε, κορίτσια μου, ούτε τίποτα. Βασίλη μου, αγόρι μου, κάτι πήγες να μου πεις.
Ο Γιώργος που, ποιος Γιώργος? Ο δικός μου ο Γιώργος θα έρθει, ο δικός του παταξίδι το επόμενο. Θα ας πάρει καράβι, πες να έρθει σε ένα μήνα. Δεν ξανανεβαίνει, λέει ο άντρας μου σε... Α, δεν πειράζει. Άφησέ με. Και έτσι όπως είμαι ομορφούλα, με πάρει κανένας Αμερικανός εκεί. Και μετά θα με ψάχνετε να γυρίσω. Α, άρα θα έρθει τώρα με αυτό που είπα, είμαι σίγουρη. Δεν θα έρθει. Τι λέει. Δεν μιλάει. Κατά... Θα έρθει η αγάπη μου, καλέ. Πού θα έρθει. Δεν με αφήνει εμένα. Δεν με αφήνει να... Ε? Δεν με αφήνει να κάνω. Με βρίζει. Δεν με αφήνει να κάνω ρούπι, καταλαβες. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα, ωραία φαγητάκια, σπιτικό φαγητό καψιόχας που σήμερα μου έστειλε επίσης τα καλύτερα. Γιατί είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχω πάρα πολύ καιρό να φάω μπάμιες και τις μπάμιες θα τις τρώτε. Γιατί όταν ήμασταν μικροί, λέγαμε τώρα μπάμιες. Θα φάμε και όμως κάνουν πολύ καλό στην υγεία και είναι και πάρα πολύ νόστιμες. Και ξεκινάω. Α, είσαι αστέρι. Λοιπόν, και σήμερα έχω μπάμιες με κοτόπουλο που είναι το αγαπημένο μου φαγητό και μπορείτε να το φάτε. Εγώ έτσι το τρώω, θα μου πείτε άλλο δεν αρέσει. Εγώ φτιάχνω και ένα τηγανιτό αυγό. Και ταιριάζει πάρα πολύ και με τα φασολάκια ταιριάζει αυτό. Λοιπόν, σπιτικό φαγητό καψιόχας και δίπλα έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κοτόπουλο με ανανά και ρύζι και σταφίδες. Και εσείς που αυτό που βλέπετε τώρα, και εσείς βέβαια που έχετε πάρει την απόφαση να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας, επισκέπτεστε πάντα το κτήμα πισίνα για να δείτε τι ωραίο χώρο έχουμε και τον καλοκαιρινό μας αλλά και το χειμερινό μας σε περίπτωση βροχής. Πάλι εσύ, πάλι εσύ στον δρόμο μου, Αποστόλη. Λοιπόν, και σε περίπτωση βροχής έχουμε και κλειστό χώρο μέσα. Όπως επίσης, εσείς που θέλετε να κάνετε τραπέζι στο σπίτι και έτρεν καψιόχας, ό,τι καλύτερο και να μην ξεχνάμε το σπιτικό φαγητό καψιόχας, ότι πλέον είναι σαν το σαράφι. Στη Λάρισα τώρα και στα Τρίκαλα και σας περιμένουμε. Αυτά τα νέα! Τώρα τι θα πούμε, έχω βίντεο. Δες, έχω βίντεο να παίξω. Τι έχω σβησμένο. Πάνω, πάνω, με τον υπολογιστή τι είναι γραμμένο. Ζιανό. Έχω ζιανό προσφορά. Ναι. Πάμε να αγοράσω. Για ρίξτε μου προσφορά Ζιανόπολα Σόνα Euronics. Δύο προσφορές, γιατί είμαι υπερπαραγωγή, δεν είμαι μία απλή εκπομπή. Γιώργο, ρίξε στην οθόνη για να δω και εγώ πάω κοντά γιατί δεν φοράω τα γυαλιά της μοιοπίας. Λοιπόν, κορίτσια, έχω αφιγραντήρα. Αφιγραντήρες χρειάζεται πάρα πολύ γιατί μαζεύει την υγρασία από το σπίτι και έχει και πιο πολύ ζέστη. Έχω αφιγραντήρα με ιονιστή, λάκι να τον πάρεις, για χώρους από 70 τετραγωνικά και έως 70 τετραγωνικά και 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση, μόνο, πείτε κι εσείς, μόνο, 119 ευρώ. Αχα, μπράβο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κορίτσια, για να μαγειρεύουμε γρήγορα και να ρίχνουμε μέσα το πρόβιο και να γίνεται πολύ γρήγορα και να μην περιμένουμε 3 ώρες για να βράσει, έχω χύτρα ταχύτητας Easy, 7 λίτρα, συν καλάθι για μαγείρεμα στον ατμό, μόνο, 59 ευρώ. Ναι, μπράβο. Καθίστε, έχω κι άλλη προσφορά, περιμένετε. Πώς θα φτιάξεις τον γλυκό σου, πώς θα φτιάξεις την τούρτα σου, πώς θα ζυμώσεις το ψωμί σου. Έχω κουζινομηχανή με κάδο, σαν αυτή που σας είχα δώσει την προηγούμενη φορά σε δώρο. Έχω κουζινομηχανή με κάδο 4,3 λίτρα και 5 χρόνια εγγύηση και δώρο λεμονοστίφτη, μπλέντερ και πολυκόφτη, μόνο 169 ευρώ. Τέλεια! Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τώρα τι θέλετε να κάνουμε. Θέλετε, έχω άλλο τρόπο. Κουράστηκες, αγόρι μου. Να σας πω κάτι. Είμαι η πιο μικρή της παρέας, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Έτσι κι αλλιώς, καταλαβαίνετε. Δεν κουράζομαι εγώ. Ξεκίνησα τη Γερμανία, την Ιρεμβέργη και τη γύρισα όλη. Μπήκα σε όλα τα λάθος τραμ, σε όλα τα λάθος. Έβγαινα σε λάθος προσωπικούς. Δεν είπε, δεν είχε καμία σημασία. Πάντως έβγαινα και έβρισκα. Λοιπόν. Γύρισα όλη την Ιρεμβέργη. Δεν κουράστηκα, δεν παραπονέθηκα. Ήμουν άρρωστη, είχα πυρετό. Τώρα το άκουσε η μαμά και θα φοβήθηκε. Μαμά πέρασε όμως τώρα. Ήμουν άρρωστη, είχα πυρετό, είχα μπούκωμα, είχα βράσιμο, είχα δύσπνοια. Δεν ήμουν καλά, δεν σταμάτησε. Και δεν κουράστηκα και συνεχίζω απτόητη. Και κουραστήκατε εσείς νέα παιδιά. Μεγαλύτερα από μένα, αλλά ναι, είστε κι εσείς. Δεν έχει καμία σημασία. Γιώργο, δώσ' μου ένα τραγούδι να χορέψω. Δώστε και το άλλο είναι και το καλό. Ρε Γιώργο, το άλλο είναι το καλό τη συνέχεια. Γιώργο. Δεν το έχει άλλο. Δεν μας παίζει. Γιατί, γιατί οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Δεν το έχω. Δεν το έχω αυτό. Δεν το έχω. Ζορίζονται με την τέτοια. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πήγε παρατέταρτο. 15 λεπτά θέλω. Τρία. Μόνο πάμε. Για διαφημίσεις. Θα μιλάμε με τα μάτια. Μετά από τόσες ώρες πρέπει να κοιταζόμαστε και να καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Ή με τα μάτια ή με τη γλώσσα του σώματος. Με τι θέλετε. Με τα μάτια. Είστε. Τρία, δύο, ένα, πάρε! Απλό. Οπα.
σε πίνω για καλό, μωρέ, κι εσύ με πας στον οτέχο, μωρέ, κράσιμο, σε πίνω για καλό, μωρέ, κι εσύ με πας στον οτέχο. Σηκώνητσα. Άιντε ρίξε νερό στην πόρτα, ασού μπορεί να έρθω να αξαγλιστρήσω, μπορεί να ορομπείς τη μάνα σου, μωρέ, να έρθω, λέλε, να σε ζητήσω. Να, 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 να. Αχ, τι καημό.
μίλησέ μου, μίλησέ μου, δυο λογάκια χάρισέ μου. Αχ, οχτώ, οχτώ. Για πάμε μαζί. Άιτε, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πως κανένας άλλος στην καρδιά μου ρίζωσε. Είναι ο πόνος που μεγαλός μη σε πάρει κανάς άλλος. Αχ, τι καημό. Κι εγώ μέσα το καμίνι, μα η φλόγα μου δεν σβήνει. Αχ, αυτό.
μπράβο, 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 μπράβο. Και τώρα εσείς ελάτε εδώ, γιατί σιγά σιγά εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Κάπου έχω το κινητό μου, όλο αυτό δεν υπάρχει. Γίνεται χαμός από φαγητά σήμερα εδώ, αλλά πρέπει να φάμε. Θα πάμε εδώ, Χατζής. Γιατί δεν γίνεται στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα στρώσουμε να μην υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα και φυσικά να μην υπάρχουν τα καλύτερα προϊόντα. Δεν μπορεί λοιπόν να λείπει. Να το κάνω έτσι, Λάκη μου. Θέλεις, σε βολεύει καλύτερα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λείπει με τίποτα το γιαουρτάκι μας, το φρέσκο, σε πύλινο και να είναι στη μέση του τραπεζιού. Είναι ό,τι καλύτερο γιατί, σας έχω πει ότι στο κατάστημα του κυρίου Χατζή, τα δύο αδέλφια που αγαπώ πάρα πολύ, στην Υψηλάντου 2, στο κέντρο της πόλης, το πρωί αρμέγουμε τα ζώα και το απόγευμα το γιαουρτάκι φτάνει στο σπίτι σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς συντηρητικά. Και αυτό που κάνει πάρα πολύ καλό είναι η πετσούλα που έχει επάνω. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να υπάρχει το γιαουρτάκι σε πύλινο που θα το βρείτε στο κατάστημα Χατζής. Όπως επίσης θέλω να δοκιμάσετε και να πάρετε το τζατζικάκι μας, που γίνεται, είναι δικό μας και είναι με δικά μας προϊόντα και είναι αυτή η κρεμόδηση, η ωραία γεύση, η τεροκαυτερή και ό,τι δικό μας και φυσικά η φέτα μας που δεν γίνεται πρωτοχρονιάτικο τραπέζι χωρίς να υπάρχει φετούλα. Μην κάνεις έτσι, μέχρι να κάνω πιπί μου. Αλήθεια, τώρα έλεγα γιατί. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, προϊόντα Χατζής, ό,τι καλύτερο. Και φυσικά τώρα μετά τις γιορτές, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο αυτά. Μετά τις γιορτές, μετά από όλα αυτά που θα φάμε, τα αρνιά, τις κοτόπιτες, τις πίτσες, θα κάνουμε αποτοξίνωση με γιαουρτάκι. Βέβαια, όταν έχετε το γιαουρτάκι Χατζής στο τραπέζι, πρέπει να σας πω ότι βοηθάτε πάρα πολύ το μεταβολισμό σας. Με όλα τα άλλα που τρώτε μαζί με τα κρεατάκια σας και αυτά, βοηθάτε το μεταβολισμό σας και δεν παίρνετε πάρα πολλές θερμίδες. Άρα, τι σας έχω, σας προσέχω. Και το τζατζικάκι βοηθάει πολύ. Τι ώρα είναι, αγάπες μου? 8 παρα 3. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, μακάρι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Εγώ λέω να αποχαιρετήσω και να δώσω όλο το χρόνο. Όχι, να δώσω όλο το χρόνο στην ορχήστρα για να χορέψουμε. Γι' αυτό το λόγο. Για να μην σας διακόπτω εγώ συνεχόμενα. Λοιπόν, Δημητρούλα, θυμίσου μήπως δεν έχουμε πει κάτι. Τα είπαμε όλα που έπρεπε. Βασιλόπιτα, μην ξεχάσουμε όπως είπαμε, τις παραγγελίες μας από τώρα. Ζαχαροπλαστεία, σοκολά, ό,τι καλύτερο. Και γράφετε πάνω όποιο μήνυμα εσείς θέλετε, αρκεί να κάνετε την παραγγελία σας. Τώρα, να πάω από εκεί. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παραπόταμο που σήμερα ήταν κοντά μας. Να θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι ο ετήσιος χορός του Παραπόταμου στο κτήμα Βερσαλίας στις 18 Ιανουαρίου. Μετά τις 9 το βράδυ η προσέλευση, εκεί θα είναι ο Φώτης Τράσιας, ο Σπύρος Παπάς και από ό,τι μαθαίνω και μου είπαν κιόλας, κάνουν τα καλύτερα γλέντια. Και αυτό σας καλούμε όλους και σας περιμένουμε 18 του Γενάρη. Θα σας το υπενθυμίσω στην εκπομπή 14, νομίζω. 18 είναι Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Άρα στην εκπομπή 18 που θα ήμασταν νωρίς, θα σας το υπενθυμίσω και πάλι εγώ. 18 έχουμε την κοπή της πίτας τώρα για καθαροδευτέρες και αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια που θα ξανασυνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνατε ακόμη πιο όμορφη την τελευταία εκπομπή του χρόνου. Να είστε καλά. Μπράβο σας. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ που στο τραγούδι σήμερα μεγάλη μου τιμή και χαρά και τελικά δικαιώθηκα που ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ο Φώτης Τράσιας. Στο κλαρίνο ο πολύ καλός μου φίλος Κώστας Μόλικας. Στο βιολί επίσης πολύ καλός μου φίλος Θάνος Ρούμπος. Στο λαούτο ο Μάριος Αρακατζάνος. Στο ακορντεόν ο Στέργιος Τσιωτίκας. Και στο ντέφι ο Χρήστος Τράσιας. Και για να πω και σωστά το όνομα του συλλόγου, κοντά μου ήταν ο Σύλλογος Απανταχού Παραποταμητών. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες, καταρχήν θα σας ενημερώσω μέσα από Facebook, μέσα από Instagram και μέσα από διάφορα τρέιλερ του σταθμού. Και δεν ξέρω ποιοι θα κάνουν εκπομπή τώρα. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης Μαρέδης έχει εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε κανονικά πρόγραμμα. Δεν ξέρω είτε από τη Σοφία την Κοτοθανάση, είτε από τον Δημήτρη Μαρέδη, αλλά και από το Δελτίο Ειδήσεων θα ενημερωθείτε για την ημέρα προβολής για την εκπομπή στην Ιρενβέργη. Θα γίνει το επόμενο τριήμερο, Σαββατοκύριακο Δευτέρα, που μας έρθετε. Θα μιλήσω με το κανάλι και θα σας πω. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι αφού αλλάξει ο χρόνος, παραμονή πρωτοχρονιάς, 12 και 5. Θα μπούμε στα σπίτια σας με μια παρέα, θα την ονομάσω εκπομπή και θα περάσουμε υπέροχα. Ένα φανταστικό γύρισμα που το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και το ευχαριστήθηκαν και όλοι οι παρευρισκόμενοι και θέλω να πιστεύω ότι το ευχαριστηθείτε και εσείς. Τώρα, Βασίλη, πάμε πίσω, να πάμε λίγο εδώ να χαιρετήσω και τα παιδιά. Ήταν η τελευταία εκπομπή του χρόνου.
Εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο, αυτός ο χρόνος να φύγει και να αφήσει πίσω ό,τι άσχημο μπορεί να έφερε σε οποιονδήποτε, και το 2020 ο καινούργος χρόνος να φέρει για όλους μας μόνο χαρές και ό,τι επιθυμεί η ψυχή μας και η καρδιά μας. Ψυχική υγεία, θα το λέω όσα χρόνια είμαι στην τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα, χρειαζόμαστε την υγεία, χρειαζόμαστε την ψυχική υγεία για να είμαστε καλά. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά να σας φέρει αυτός ο χρόνος ό,τι ποθείτε και να μην σας πάρει τίποτα απολύτως. Να είναι μόνο χαρές, μόνο χαμόγελα. Από τον Αποστόλη, τον Βασίλη Καραμπάση, τον Κώστα Νάτσι, τον Χρήστο Μεσινιάτη, τη Δήμητρα Τάσιου, τον Γιώργο Αραμπατζή, τη Μαρία Χατζοπλάκη στο Control Room του Βόλου, τον Γιώργο Καλόγυρο, τον Στεφάνη μου, αλλά και την Τέμι Αγά, ευχές για καλή χρονιά. Να είστε όλοι καλά, να τα πούμε παραμονή πρωτοχρονιά το βράδυ. Γεια σας, σας ευχαριστώ. Και κλείνουμε με την υπέροχη ορχήστρα που έκανε τόσο όμορφη αυτό το σαββατιάτικο απόγευμα. Και με τα μάτια μιλάμε εμείς. 3, 2, 1, πάμε! Μπράβο! Περουλιά, μορενέου και ο Μαρίο Αράνο, κι ας περουλιά από πω. Αμορουπό. Χριστό. Όχι ασκολά πριν τη λάμπα, όχι ασπέτου φάτσα τα. Όχι ασκολά πριν τη λάμπα, ασπέτου φάτσα τα. Μωρέ φάτσα τσαμουσιάτα, μωρέ Μαρίο Αραμιά. Μωρέ φάτσα τσαμουσιάτα, μωρέ κατριαντά φιλάβω. Να ζήσουν οι πλάκοι. Ω, μη με κοιτάς τα μάτια, γιατί ζαλίζομαι. Θυμάμαι τα φίλια μας και σκανδαλίζομαι. Μη με κοιτάς τα μάτια, μου σφάζεις την καρδιά. Εγώ είμαι παντρεμένος και έχω και δυο παιδιά. Μωρέ την καρδούλα μου, πω πω πω, μωρέ βλάχα απ' τα βουνά, από τα κρύτα κρύα τα νερά. Μάρτζινα δια μάρι, λέλε κολλίνε, μάρτζινα δια μάρι, κόλια λα κουμπούγια. Ο τριάτσουνε κρεβάνι, λένε κολλίνε, τριάτσουνε κρεβάνι, κόλια λα κουμπούγια. Κάτε κουτέκι, λέλε κολλίνε, κρακάτε κουτέκι, κόλια κουμπουλιά. Άιτε τον άνθρωπο, ωχ το μερακλί, άιτε κάτσε κουβέντια σε αυτό το μαύρο, κάτσε κουβέντια σε πω. Άιτε και πες του λόγια της καρδιάς, άιτε και παρηγόρησε αυτό το μαύρο, και παρηγόρησε το. Oh.
εσύ στο μάσταφα. Και εσύ ρε στον αγέρα, χρυσή μου περιστερά. Και εσύ ρε στον αγέρα, χρυσή μου περιστερά. Όχι αν δεν το πιω την Κυριακή. Το πίνω την Δευτέρα, χρυσή μου περιστερά. Το πίνω την Δευτέρα, χρυσή μου περιστερά. Μη μου κλείνεις το ματάκι τώρα πονηρά. Ό,τι θέλεις Δημητράκη πες το καθαρά. Δημητράκη πια δεν ωφελεί της καρδιάς σου το μεράκι, πες το πιο δική. Πω 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 κορ, μια φιλίσια μανουσάκια από γονίσια. Πω πω τι έχω πάθει βάσανα που η αγάπη. Έχω στη καρδιά μου τέρια αστραπέσκια, αστροπελέκια. Έχω στη καρδιά μαχαίρι από το δικό σου χέρι. Μου έχουν πάρει το μυαλό μου στα σοκάκια ξενυχτάω.
Σε κοιτώ μέσα στα μάτια, κάνομαι μαζί σου. Δεν μπορώ για να ξεχάσω το γλυκό φιλί σου. Σε κοιτώ μέσα στα μάτια, δεν ξέρω τι να κάνω. Με έκανες χίλια κομμάτια, το μυαλό μου χάνω.